Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Τετάρτη σήμερα 15 Αυγούστου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μετά από 167 ημέρες στις φυλακές Αδριανούπολης, οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί, ο Άγγελος Μητρετώδης και ο Δημήτρης Κούκλατζης, πάτησαν το πόδι τους στην Ελλάδα, σκορπώντας συγκίνηση στις οικογένειές τους πέρα από το δικό τους Γολγοθά, αλλά και σε όλους τους Έλληνες που βρίσκονταν στο πλευρό τους από την πρώτη στιγμή της περιπέτειάς τους. Τις τελευταίες ώρες οργιάζει το παρασκήνιο για το πώς φτάσαμε στην απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών, χωρίς ουσιαστικά να το περιμένει κανείς. Εξέλιξη που ήρθε σε μια στιγμή που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο, την ώρα που η γειτονική χώρα κλειδονίζεται από την κατάρρευση της τουρκικής λίρας και έχει ανοίξει πολλά μέτωπα. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα επέστρεψαν στην πατρίδα με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί Άγγελος Μητρετώδης και Δημήτρης Κούκλατζης. Τους δύο στρατιωτικούς, οι οποίοι κρατούνται στις τουρκικές φυλακές της Αδριανούπολης από την 1η Μαρτίου, συνόδευαν ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος και ο υπαρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος. Στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης τους υποδέχθηκαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης και ο αρχηγός ΓΕΣ Αλκιβιάδης Στεφανής. Εκεί ήταν και οι γονείς τους, οι οποίοι τους υποδέχθηκαν συγκινημένοι. Οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί, οι οποίοι έμειναν στη φυλακή για 167 ημέρες, αφέθησαν ελεύθεροι μετά από απόφαση του τουρκικού δικαστηρίου εν αναμονή της δίκης τους. Η απόφαση δεν προβλέπει περιοριστικά μέτρα, ενώ δεν είναι απαραίτητη η παρουσία τους στη δίκη. Η εισαγγελία κατέθεσε την άποψη ότι ο χρόνος που παρέμειναν προφυλακιστέ είναι εντός των πλαισίων μιας πιθανής ποινής για είσοδο σε απαγορευμένη στρατιωτική περιοχή και το δικαστήριο απεφάνθη ότι δεν στοιχειοθετούνται κατηγορίες για κατασκοπία. Λίγο μετά την επιστροφή του στην πατρίδα, ο Άγγελος Μητρετώδης, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ευχαρίστησε όλους εκείνους που στάθηκαν δίπλα σε εκείνον και το Δημήτρη Κούκλατζη το διάστημα της κράτησής τους στις φυλακές της Αδριανούπολης. Θέλουμε να πούμε ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που μας στηρίξανε και για όλα τα άλλα έχουμε χρόνο θα με τον υπηρεσιακό λόγο. Να πούμε ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που μας στηρίξανε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αμέσως μετά την άφηξή τους και την υποδοχή τους στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, η στρατιωτική ηγεσία και οι δύο στρατιωτικοί μετέβησαν στη λέσχη αξιωματικών Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια οι Άγγελος Μητρετώδης και Δημήτρης Κούκλατζης μεταφέρθηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Στο σημείο αυτό να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον στρατηγό, ένα αποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Ζούκα, ένα από τους πιο ειδήμονες για αυτά που θα συζητήσουμε παρακάτω. Στρατηγέ μου, να σας καλησπερίσω και χρόνια πολλά. Καλησπέρα και χρόνια πολλά κύριε Τοτοκότσι και σε εσάς και στους συνεργάτες σας αλλά και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Η Παναγία έκανε το θαύμα της, τα λέγαμε, ανήμερο του 15 Αύγουστου, μετά από ένα Γολγοθά 167 ημερών, οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί, Άγγελος Μητρετώδης και Δημήτρης Κούκλατζης, απελευθερώθηκαν και γύρισαν, πάτησαν το πόδι στην Ελλάδα γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης, το Πάσχα του καλοκαιριού, να το πούμε, όπως αλλιώς λέγεται, και πάτησαν το πόδι όπως είμαι στην Ελλάδα, στο αεροδρόμιο Μακεδονία με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Θα ήθελα το πρώτο σχόλιο σας, θα λέγαμε, κέρδισε η διπλωματία σε αυτό το επίπεδο. Υπήρχε η συνάντηση κορυφής, στη σύνοδο κορυφής, η συνάντηση Τσίπρα-Ερντογάν, καθώς και η συνάντηση Καμένου με τον ομόλογό του, τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης, τον αντίστοιχο της Τουρκίας. Θα ήθελα το πρώτο σχόλιο σας. Θα έλεγα, κύριε Τοτοκότσι, το εξής. Πράγματι, σε μια σημαδιακή μέρα για τη χριστιανοσύνη, κορυφαία θρησκευτική μέρα, την ονομάσατε ήδη Πάσχα του καλοκαιριού, ένα πολύ σημαντικό εθνικής σημασίας γεγονός. Η απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών μας μετά από 167 μέρες. Γιατί έγινε αυτή η απελευθέρωση, την οποία τόσο πολύ περιμέναμε και την κράτηση των οποίων θεωρούσαμε τόσο άδικη εκ μέρους της γειτονικής Τουρκίας? Η εκτίμησή μου είναι ότι υπήρξαν δύο παράγοντες σημαντικοί, οι οποίοι συνετέλεσαν στο να οδηγηθεί το θέμα αυτό στη λύση που δόθηκε, δηλαδή στην απελευθέρωση των στρατιωτικών μας. Ο ένας παράγον είναι ο νομικός παράγον, δηλαδή τα όσα σχετίζονται με τη νομική πλευρά αυτού του ζητήματος,
και ο δεύτερος παράγων είναι ο πολιτικός παράγων, ο οποίος παρενέβη και έκανε τα όσα έκανε. Αν θα με ρωτούσατε ποιος από τους δύο παράγοντες επηρέασε περισσότερο και με ποια μορφή, θα σας έλεγα προκαταβολικά το εξής. Περισσότερο επηρέασε στη λύση αυτή που δόθηκε ο πολιτικός παράγων και λιγότερο ο νομικός. Να γίνω όμως, αν μου δώσετε δύο λεπτά, πιο συγκεκριμένος. Όταν λέω νομικός παράγων, τι εννοώ? Κρατούνταν για 167 μέρες, 5,5 δηλαδή μήνες, οι δύο στρατιωτικοί χωρίς να τους έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία. Κάτι απαράδεκτο για μια νομοκρατούμενη χώρα, όπως είναι, θα έλεγα, στο σύνολό τους οι ευρωπαϊκές χώρες, όπως και οι χώρες της Βορείου Αμερικής. Τι συνέβη τώρα με βάση τα όσα ακούσαμε από την τουρκική πλευρά, είτε από τα μέσα ενημέρωσης που ελέγχει η Τουρκία, είτε από τους δικηγόρους τους οποίους είχαν οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί, τους Τούρκους δικηγόρους? Τελεσίδικα αποφάνθηκαν οι αρμόδιες αρχές της Τουρκίας ότι στα κινητά τηλέφωνα των δύο στρατιωτικών δεν υπήρξε κανένα στοιχείο ώστε να τους απαγγελθεί κατηγορία για κατασκοπία, κάτι που ήταν κάτι πολύ επιβαρυντικό αν διαπίστωναν τέτοιο πράγμα. Και επομένως η μόνη κατηγορία που θα μπορούσε να τους απαγγελθεί είναι αυτή της παράνομης εισόδου σε μια απειγορεμένη περιοχή. Μια που αναφέρεται σε αυτό, στρατηγέ μου, συγγνώμη να σας διακόψω. Ναι, βεβαίως, συζήτηση κάνουμε. Ακόμα και να δικαστούν, να γίνει δίκη, να δικαστούν ερήμοι, δηλαδή να εκπροσωπηθούν μόνο από τους δικηγόρους, μόνο για αυτό που είπατε, δεν περνάνε τις 167 μέρες, ακόμα και να γίνει δίκη να δικαστούν. Δεν υπερβαίνει τις 167 μέρες, οπότε οριστικά είναι ελεύθεροι οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί. Αν δεν κάνω λάθος. Αφήσατε ακριβώς την ουσία του νομικού προβλήματος. Αφού λοιπόν δεν μπορεί να τους απαγγελθεί κατηγορία, δεν υπάρχουν στηρίγματα για κατασκοπία, θα δικαστούν μόνον για παράνομη είσοδο σε έδαφος άλλης χώρας. Το maximum της ποινής που μπορεί να τους επιβληθεί γι' αυτό θα είναι και ότι θα δικαστούν με αναστολή, γιατί δεν ξανασυνέβη κάτι τέτοιο, δεν υπέπεσαν σε παρόμοιο παράπτωμα. Λοιπόν, θα είναι μικρότερο από τις 5,5 μήνες που βρίσκονταν οι δύο στρατιωτικοί μας φυλακισμένοι. Το μάξιμο της ποινής να τους υποβληθεί. Κατόπιν αυτού, οι στρατιωτικοί μας όχι μόνο να απελευθερώθηκαν μετά από εισαγγελική εισήγηση και απόφαση των δικαστικών αρχών της γειτονικής χώρας, αλλά δεν τους επιβλήθηκαν και περιοριστικοί όροι γι' αυτό και ήρθαν στην Ελλάδα. Τι πρόκειται να ακολουθήσει? Με βάση τα όσα μας είπαν, ακούσαμε να μας λέει σε τηλεοπτική συζήτηση ένας από τους δικηγόρους, Τούρκους δικηγόρους των δύο στρατιωτικών, θα γίνει μια δίκη, στην οποία δίκη θα παρίστανται μόνον οι δικηγόροι των δύο στρατιωτικών και το maximum της ποινής να τους επιβληθεί δεν πρόκειται να κληθούν στην Τουρκία για να εκτίσουν ποινή, διότι ήδη έχουν παραμείνει φυλακισμένοι ακόμα και για το maximum αυτής της ποινής που επρόκειτο να τους επιβληθεί. Ένας λοιπόν λόγος για τον οποίο φαίνεται ότι απελευθερώθηκαν ήταν ο νομικός. Αυτός δηλαδή το νομικό πλαίσιο στο οποίο στηρίχθηκε η σύλληψη και κράτησή τους. Ήταν όμως τόσο σημαντικός αυτός ο λόγος και μάλιστα να κρατηθούν για 5,5 μήνες χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κατηγορία? Όχι. Γιατί συνέβη όμως αυτό? Διότι η γειτονική χώρα δεν είναι μια χώρα νομοκρατούμενη. Η δημοκρατία και η αυστηρή εφαρμογή των νόμων στη γειτονική χώρα φαίνεται ότι έχουμε πλέον αποδείξεις ότι δεν είναι στα επίπεδα που θα έπρεπε να είναι. Μια που αναφερθήκατε στη γειτονική χώρα στρατηγία μου, πώς είδατε τη στρατηγική του Τούρκου Παραδού, του Ταγί Περντογάν, τη στιγμή που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν βρίσκονται και στο καλύτερο επίπεδο? Χθες συγκεκριμένα είχαμε 14 παραβιάσεις στον ελληνικό ενέργειο χώρο. Πράγματι, παράλληλα με αυτό το γεγονός, υπάρχει όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αλλά και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει εμάς να μας καθιστά ιδιαίτερα προσεκτικούς σαν χώρα. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ λίγο στον πολιτικό παράγοντα που επηρέασε την απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών, που ήταν και κατά την εκτίμησή μου και ο κύριος παράγων. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Στο εσωτερικό της έχει αρκετά προβλήματα, μείζον όμως πρόβλημά της είναι η καθοδική πορεία της οικονομίας της. Η οποία έντονη καθοδική πορεία της οικονομίας, αν συνεχιστεί όπως δείχνουν τα πράγματα,
Σύντομα θα δούμε την Τουρκία στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή στα πρότερα της χρεοκοπίας. Ήδη χτύπησε την πόρτα ακριβώς στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ακριβώς αυτό που λέω. Βεβαίως. Σε αυτή την περίπτωση, παράλληλα τώρα με αυτά τα εσωτερικά προβλήματα, με μείζον το οικονομικό, έχει και πάρα πολλά εξωτερικά προβλήματα. Έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις της με παραδοσιακούς συμμάχους και φίλους οι σχέσεις της Τουρκίας. Πιο σημαντική διατάραξη είναι αυτή που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, δε οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θέσει και συγκεκριμένο όριο χρονικό μέσα στο οποίο πρέπει να απελευθερωθεί ο Μπράνσον, δηλαδή ο ιερωμένος των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι φυλακισμένος, τώρα αποφυλακίστηκε με ένα, αλλά είναι σε κατοίκον περιορισμό στη Σμύρνη, όπως και κάποιοι άλλοι διπλωμάτες και υπάλληλοι των διπλωματικών υπηρεσιών της Αμερικής στην Τουρκία. Ένας σημαντικός παράγοντας λοιπόν και ο αμερικανικός παράγοντας. Σημαντικός. Υπάρχει όμως και ένας άλλος που αυτή την περίοδο φαίνεται ότι είναι πιο επιτακτικός για να μην χαθεί για την Τουρκία. Είναι ο ευρωπαϊκός παράγων, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Γκρεμίζοντας τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Τουρκία προσπαθεί να διατηρήσει τουλάχιστον τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανεπτυγμένες οικονομικές σχέσεις. Αν δούμε τις δημοσιευθείς λίστες με τις διεθνείς τράπεζες και τις διεθνείς επενδύσεις που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν είτε εγκατάσταση στην Τουρκία είτε δοσοληψίες με την Τουρκία, βλέπουμε ότι η τουρκική οικονομία σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται σε ευρωπαϊκές τράπεζες και σε σχέσεις εξαρτώμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάνει από τη μια μεριά ή κινδυνεύει να χάσει οριστικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν έχανε και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι όσο και να προσπαθούσε να εξισορροπήσει με ανάπτυξη αντίστοιχων σχέσεων με Ρωσία, Κίνα, Ιράν κλπ, που είναι σημαντικοί διεθνείς παράγοντες αλλά πολύ μικρότεροι, τουλάχιστον γεωστρατηγικά και από πλευράς οικονομίας, από τους παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνολο και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτή λοιπόν τη δεινή θέση φαίνεται ότι ο ευρωπαϊκός παράγων είναι αυτός που μέτρησε περισσότερο. Θα σας θυμίσω τα όσα δήλωσε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από λίγο καιρό, τον περασμένο Απρίλιο που ήταν εδώ στην Ελλάδα. Θα σας θυμίσω τις αλλεπάλληλες δηλώσεις άλλων Ευρωπαίων αξιωματούχων για την απελευθέρωση αυτών των κρατουμένων. Και επιπλέον θα σας θυμίσω ότι η Τουρκία, ενώ με την Αμερική κάθε μέρα και οι σχέσεις τους οξύνονται, με την Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ξανασυνδεθεί πάλι. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας βλέπουμε το εξής. Τον προσεχή Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο ο Ερντογάν θα επισκεφτεί τη Γερμανία, δηλαδή επανασύσφιξη των σχέσεων. Αυτές τις ημέρες προσπαθεί η Τουρκία να αποκαταστήσει πάλι τις διπλωματικές της σχέσεις με την Ολλανδία, με την οποία είχαν σταματήσει κάθε διπλωματική επαφή αφού έδιωξαν οι ΜΕΝ τους πρέσβεις των ΔΕ και σταμάτησαν να έχουν επικοινωνία. Προσπαθεί να δείξει το καλό του πρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Και η Ελλάδα δε είναι ένας από τους ευρωπαϊκούς παίχτες, έστω και αν βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται και προσπαθεί να φύγει οικονομικά από τον κατήφορο και την κρίση την οποία ζούσε και να μπει σε ένα καινούριο δρόμο. Φαίνεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση επηρέασε πολύ η προσπάθεια την οποία καταβάλει η Τουρκία να μην απομονωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως να χαμηλώσει και την ένταση που έχει με την Αμερική. Γιατί για την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκάθαρα δεν θέλει να αποκοπεί. Σε μεγάλο βαθμό η οικονομία της, οι εμπορικές σχέσεις κλπ. Της Τουρκίας με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρκετά ανεπτυγμένες και τυχόν διασάλευση των σχέσεων θα έλεγα πολύ άσχημες οικονομικές συνέπειες. Γι' αυτό και η ύπαρξη της Ελλάδος ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσε απόφαση και βεβαίως η στάση που τήρησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο συγκεκριμένο θέμα επηρέασαν αποφασιστικά αυτή τη λύση. Δεν θα παραλείψω όμως να πω και το εξής. Στις 8 Αυγούστου είχαμε μια επίσκεψη Τούρκων επισήμων, δύο υπουργοί πήγαν στις ΗΠΑ και προσπάθησαν να αποκαταστήσουν τις σχέσεις
πριν δηλαδή από 7-8 μέρες με τους Αμερικανούς επισήμους. Έγιναν συζητήσεις από τις οποίες δεν προέκυψε τίποτα απολύτως θετικό. Παρασκηνιακά μαθαίνουμε, κυρίως μέσω των μέσων ενημέρωσης, επίσημες δηλώσεις δεν είχαμε, ότι οι Αμερικανοί μεταξύ των άλλων που έθεσαν για αποκατάσταση των σχέσεων ήταν και η απελευθέρωση του Αμερικανού πάστορα, του Μπράνσον, πολλών άλλων Αμερικανών, είτε διπλωματών, είτε Τούρκων μεν, αλλά εργαζομένων για τις Αμερικανικές διπλωματικές υπηρεσίες στην Τουρκία, όπως και τους δύο Έλληνες. Προσέξτε, παρασκηνιακά μαθαίνουμε ότι και στη λίστα των προσαπελευθέρωση ακριβώς από την Τουρκία φυλακισμένων περιλαμβανόταν και οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί. Άρα είχαμε σημαντική πίεση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με την έντονη επιθυμία βέβαια και της Ελλάδος, για απελευθέρωση των δύο Ελλήνων. Φαίνεται ότι και ο αμερικανικός παράγων, παρά το ότι αυτή τη στιγμή οι σχέσεις Τουρκίας-Αμερικής είναι σε πολύ άσχημο σημείο, και αυτό σε επηρέασε. Έτσι θα εξηγούσα εγώ και τον πολιτικό παράγοντα, που κατά την εκτίμησή μου ήταν αυτός που επηρέασε περισσότερο από τον νομικό παράγοντα για την απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών μας. Με αφορμή την απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών, είδαμε και μια ανάκαμψη της τουρκικής λίρας, της τάξης του 7% χθες το βράδυ συγκεκριμένα, και τα διεθνή χρηματιστήρια μετά την ενισχύα που είχαν είδαν κάποια θετικά βήματα. Βέβαια, δεν παραμένει η απειλή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να χτυπήσει την πόρτα της γειτονικής χώρας. Πράγματι, και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το εξής: η Τουρκία με την τακτική της διεθνούς απομόνωσης που ακολουθούσε, η οποία διεθνής απομόνωση περιόριζε και τις οικονομικές συναλλαγές, είτε αυτές ήταν εμπορικές, είτε ήταν επιχειρήσεων, είτε επενδύσεων κλπ, με άλλους σημαντικούς παίχτες. Η απελευθέρωση των δύο κρατουμένων μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπα και νωρίτερα, έχει πολλές από τις χώρες, έχουν πάρα πολλές εμπορικές δοσοληψίες με την Τουρκία, όπως πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες, με πρώτες τις ισπανικές τράπεζες, είναι εκτεθειμένες σε δανεισμό στην Τουρκία. Και αντιλαμβανόμαστε με αυτή την τεράστια πτώση της αξίας της τουρκικής λίρας τι συνέπειες μπορεί να υπάρξουν. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η πρώτη κίνηση της Τουρκίας ωφέλησε και την ίδια. Σε αυτή τη φάση, δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί αύριο, την επομένη και την παραεπομένη, σε αυτή τη φάση έδειξαν οι διεθνείς αγορές μία θετική ανταπόκριση σε αυτή τη χειρονομία της Τουρκίας. Παράλληλα, με τη δική μας, θα έλεγα, ικανοποίηση του αιτήματός μας να απελευθερωθούν οι δύο στρατιωτικοί μας, τους οποίους υποδεχτήκαμε, αισθανθήκαμε, θα έλεγα, ιδιαίτερη χαρά όλοι οι Έλληνες. Εγώ βέβαια, όπως και οι συνάδελφοί μου, λόγω του προγενεστέρου επαγγελματός μου, αντιλαμβάνεστε, έχω λόγους να χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό το γεγονός. Μετά την απελευθέρωση στρατηγία μου των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, πιστεύετε ότι θα βελτιωθούν κάπως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ή θα πάμε προς το χειρότερο, το άμεσο μέλλον? Θα έλεγα το εξής. Ήταν μια πρώτη χειρονομία από την πλευρά της Τουρκίας. Κάτι το οποίο συμβάλλει στο να δείξουμε καλή διάθεση και εμείς, αλλά να μην χρησιμοποιηθεί αυτό εκ μέρους της Τουρκίας σαν στοιχείο τέτοιο ή σαν όπλο για να διεκδικήσει αντίστοιχα πράγματα, διότι γνωρίζουμε πως πρόσφατα, κύριε Τοτοκότσι, έθεσαν ευθέως οι Τούρκοι το θέμα της ανταλλαγής των δύο με τους 8 Τούρκους στρατιωτικούς οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα και πήραν άσυλο. Και έτσι οι δύο περιπτώσεις δεν συμπίπτουν καθόλου. Άλλη περίπτωση είναι η περίπτωση των 8 και άλλη περίπτωση είναι η περίπτωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Παρ' όλα αυτά τους χρησιμοποιούσαν για αντάλλαγμα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα επιμείνουν οι Τούρκοι σε κάτι τέτοιο, διότι η Ελλάδα διακήρυξε και μάλιστα θα έλεγα ακολούθησε και τακτική που ακολουθούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες στον τρόπο χειρισμού των 8 Τούρκων στρατιωτικών, οι οποίοι κατέφυγαν μεν στην Ελλάδα, ζήτησαν όμως πολιτικό άσυλο και η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη μέχρι στιγμής αποφάνθηκε όπως αποφάνθηκε. Μάλιστα, στρατηγέ μου, ναι, να σας ακούω. Το ανησυχητικό όμως, για να απαντήσω τώρα ολοκληρωτικά στην τελευταία σας ερώτηση για το μέλλον των σχέσεων,
Το ανησυχητικό αυτή την περίοδο, θα έλεγα, εστιάζεται περισσότερο στην Κυπριακή ΑΟΣ, στους αδελφούς Κυπρίους και λιγότερο καθαρά ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όχι ότι θα σταματήσει τις παραβάσεις και παραβιάσεις του εναερίου χώρου μας και σε κάποιες περιπτώσεις και των χωρικών μας υδάτων, αλλά ανησυχητική κατάσταση μπορεί να προκύψει από την έξοδο του τουρκικού γεωτρύπανου από την Ατάλεια τις επόμενες μέρες, όπως έχει ανακοινωθεί, και από το πιθανό σημείο στο οποίο θα πάει για να ξεκινήσει γεωτρήσεις. Εάν εκεί επιχειρήσει να παραβιάσει ξεκάθαρα κυπριακά δικαιώματα, αντιλαμβανόμαστε ότι θα δημιουργηθούν μέχρι και μείζωνα προβλήματα. Εκεί φαίνεται αυτή τη στιγμή να επικεντρώνεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος κατά του ελληνισμού. Μάλιστα, στρατηγέ μου, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο που δεν συζητήσαμε, κάτι άλλο σημαντικό. Θα έλεγα ότι συγκινήθηκα ιδιαίτερα και χάρηκα από το γεγονός ότι το σύνολο, θα έλεγα, των Ελλήνων χάρηκαν ιδιαίτερα για τους γεωστρατηγικούς μας που τους είδαν με ηθικό και υπερηφάνεια να γυρίζουν στην πατρίδα. Όπως χάρηκα όταν έμαθα ότι οι γεωστρατηγικοί, μετά τις εξοχιστικές ιατρικές εξετάσεις που υπέστησαν στο στρατηγικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, αποδείχθηκε ότι η υγεία τους είναι μια χαρά και ότι σύντομα, αφού ακολουθήσουν τις διαδικασίες που προβλέπουν οι στρατηγικές υπηρεσίες, θα επανέλθουν στις μονάδες στις οποίες και υπηρετούσαν. Στρατηγέ μου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Καλό βράδυ και σε εσάς, κύριε Τοκότση. Ο Άγγελος Μητρετώδης και ο Δημήτρης Κούκλατζης εξήλθαν το μεσημέρι της Τετάρτης από το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκονταν για προληπτικές εξετάσεις. Οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί, μετά από 167 ημέρες εγκλεισμού σε φυλακές της Αδριανούπολης, επέστρεψαν στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Τετάρτης. Μετά την επίσημη υποδοχή τους από μέλη της κυβέρνησης και τον αρχηγό ΓΕΣ, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι βγήκαν από το νοσοκομείο και ξεκίνησαν μαζί με τους γονείς τους για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες θα έρθουν Αθήνα και θα συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό Άλεξη Τσίπρα. Στοιχειώδη πράξη δικαιοσύνης εκ μέρους των τουρκικών αρχών αποτελεί αποφυλάκηση και απελευθέρωση των δύο στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, επανέλαβε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος σε δήλωσή του από τον Όλυμπο Καρπάθο που μετέβηκε την εορτή του 15 Αυγούστου. Όπως σημείωσε ο κ. Παυλόπουλος, η ευτυχής αυτή εξέλιξη δείχνει και τον δρόμο που μπορεί και πρέπει να ακολουθήσει η εφεξής Τουρκία, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως το κλίμα φιλίας και καλής γειτονίας με την Ελλάδα, η οποία έχει αποδείξει εμπράκτως ότι κινείται πάντοτε προς αυτή την κατεύθυνση. Με κάθε λαμπρότητα τελέστηκε ο εορτασμός ένδοξης Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Κομωτινή, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, ενώ την παραμονή τελέστηκε μέγας εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνας. Τελέστηκε μεγάλη λαμπρότητα ο εορτασμός ένδοξης Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Κομωτινή, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, ενώ την παραμονή τελέστηκε μέγας εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνας. Thank you.
22 μέρες μετά τη φωνική πυρκαγιά στο ΜΑΤ και η λίστα των θυμάτων εξακολουθεί να μακραίνει φτάνοντας τους 96. Τη Τρίτη το βράδυ κατέληξε ένας ακόμα εγκαυματίας, άνδρας 68 ετών που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου στην Ανατολική Αττική στους 96. Αυτή τη στιγμή 29 εγκαυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Αττικής, εκ των οποίων οι τρεις διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ, συνολικά στις ΜΕΘ νοσηλεύονται 6, ενώ ένα παιδί εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγίας Σοφίας σε καλή κατάσταση. Εξάλλου, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η κατάσταση, όπως αποτυπώνεται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει ως εξής: ο αριθμός των ταυτοποιημένων νεκρών ανέρχεται στους 81 και υπάρχουν 2 μη αναγνωρίσιμες σωροί με διδαθέσιμο DNA, οι οποίες δεν έχουν αναζητηθεί από συγγενικά πρόσωπα. Νοσηλευόμενα στα νοσοκομεία της Αττικής έχουν καταλήξει μέχρι στιγμής 13 άτομα. Η πόλη της Κομωτινής τιμά με ιδιαίτερη λαμπρότητα την ένδοξη κοίμηση της Θεοτόκου, γιατί στον ομώνυμο Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας φυλάσσεται το ιστορικότερο κοιμήλιο της Μητροπόλεως Μαρονίας και Κομωτινής, που είναι η μεγάλων διαστάσεων εικόνα της Βρεφοκρατούσας. Για όλα αυτά, παρακολουθήστε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την εκπομπή Ιστορικές Συχνηλασίες με τον Ιωάννη Σιδηρά και τη Φωτεινή Πασχαλίδου. Κύριε Σιδηρά, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει την κοίμηση της Θεοτόκου ως Πάσχα της Παναγίας. Γιατί αποδίδεται αυτός ο χαρακτηρισμός και ποιο το θεολογικό του περιεχόμενο? Βρισκόμαστε στην περίοδο του Αυγούστου, σε έναν μήνα ο οποίος είναι ο κατεξοχήν μήνας της Θεοτόκου. Οι πατέρες της Εκκλησίας, κυρία Πασχαλίδου, σε όλη τη διάρκεια του λειτουργικού έτους αφιερώνουν κάποιες εορτές στο όνομα της Παναγίας και προσδίδουν μια ιδιαίτερη σημασία σε αυτές. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τον μήνα Αύγουστο, κατεξοχήν τον μήνα Αύγουστο, τον έχει αφιερώσει από την αρχή είσαμε το τέλος, όπως λέμε, σε αυτό το ιερότατο πρόσωπο, την μόνιμη πρέσβυρα του γένους των ανθρώπων ενώπιον του Θεού, που είναι η Παναγία. Δηλαδή, όπως πολλές φορές γράφω και λέγω, ο μήνας Αύγουστος, ο ευλογημένος μήνας Αύγουστος, είναι ο μήνας της Αυγούστας και Παντοβασίλισσας Παναγίας. Το Πάσχα του Θέρους, η ένδοξη κοίμηση της Θεοτόκου, όπου υπάρχει, όπως λένε οι πατέρες, το στοιχείο της χαρμολύπης. Από τη μία, οι πιστοί βιώνουν αυτό το οποίο γνωρίζουμε, την κίνηση της Θεοτόκου, την εκδημία της από τα επίγεια και τα εγκόσμια, αλλά και η χαρά ότι η Θεοτόκος μεταβαίνει στην Άνω Ιερουσαλήμ, μεταβαίνει ως πρώτη μετά την Αγία Τριάδα, αυτό είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας, στην άκτιστη και άλικτη Βασιλεία του Θεού, όπου δεν προσμετράται τίποτα ούτε με τον τόπο ούτε με τον χρόνο, αλλά είναι τρόπος υπάρξεως σε αυτή την άκτιστη βασιλεία, όπου όλοι κοινωνούν με την τριαδική θεότητα σε αυτή την εφρόσινη χαρά. Είναι πασχαλιά όντως η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, από πολλές απόψεις. Είναι η πασχαλιά της Παναγίας, το δεύτερο Πάσχα της Εκκλησίας ή το μικρό Πάσχα ή το Πάσχα του Θέρους ή το Πάσχα της Θεοτόκου, διότι, κυρία Πασχαλίδου, μέσα από την κίνηση εκπηγάζει η ελπιδοφόρος βεβαιότητα της αιωνίου ζωής στο πρόσωπο της Παναγίας. Υπάρχουν δηλαδή αναλογίες, όχι απόλυτη θα λέγαμε ταύτιση με το γεγονός της Αναστάσεως, και θα το δούμε γιατί, αλλά υπάρχουν θεολογικές αναλογίες ανάμεσα σε αυτό που γνωρίζουμε ως Πάσχα Κυρίου, το κατεξοχήν Πάσχα της Εκκλησίας, ανάμεσα λοιπόν σε αυτό και στο Πάσχα της Θεοτόκου, στη θεομητορική μεγάλη εορτή της κοιμήσεως. Διότι όπως μέσα από τον Σταυρό και τον Θάνατο και τον ενταφιασμό του Κυρίου ανέτειλε η ζωή εκ του τάφου, από το κενό μνημείο του Κυρίου ανέτειλε η αιωνιότητα και η αυθαρσία, η σωτηρία και η λύτρωση, σε αναλογικό επίπεδο μέσα από την κοίμηση, τον θάνατο
τον κατά τα ανθρώπινα μέτρα της Θεοτόκου θάνατό της, τον ενταφιασμό της, και μέσα από το άδειο μνημείο, από τον άδειο τάφο, όπου βεβαιώνεται η μετάστασή της ψυχοσωματικά στους ουρανούς, ανατέλει και πάλι η ελπίδα και η ζωή. Άρα εάν το Πάσχα του Κυρίου είναι δίωδος, είναι πέρασμα, είναι έξοδος στην επέκεινα μετά τον τάφο ζωή, άλλο τόσο η βεβαιότητα και η ελπίδα ότι ένα κτιστό πρόσωπο, όπως υπήρξε η Θεοτόκος, η Θεοτόκος δεν είναι θεά, εμείς δεν θεολογούμε όπως οι Ρωμαιοκαθολικοί εκτός Ορθοδόξου πλαισίου, λέγοντας ότι είναι θεά η Παναγία. Αυτό καταρχήν είναι αιρετική διδασκαλία, δεν έχουμε μαριολογία εμείς οι Ορθόδοξοι. Όπως λοιπόν στο πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος είναι βέβαια ο Θεάνθρωπος Χριστός, ανέτειλε η ελπίδα, έτσι και στο κτιστό πρόσωπο της Παναγίας έχουμε ακόμη πιο εγγύς προς εμάς την βεβαιότητα ότι όπως η Θεοτόκος εκοιμήθη, ετάφη και ψυχοσωματικά μετέστη άφθαρτη και αδιάφθορη στη Βασιλεία του Θεού, έτσι αυτόν τον κοινό κλήρο θα απολαύσουμε και εμείς οι κτιστοί και φθαρτοί άνθρωποι στο μέλλον, στα έσχατα, κατά την όντως Δευτέρα παρουσία του Κυρίου, όπου τότε θα έχουμε την Ανάσταση ζώντων και κεκοιμημένων, ψυχοσωματικά και εμείς, όπως και η Παναγία, θα αναστηθούμε και θα πορευτούμε στην άκτιση Βασιλεία του Θεού. Άρα είναι Πάσχα αναλογικά προς το Πάσχα του Χριστού. Εκεί έχουμε τον τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο. Αφεαυτού ανίσταται ο Θεάνθρωπος. Εδώ εν Χριστώ μεταβαίνει ψυχοσωματικά η Παναγία στα ουράνια. Όχι αφεαυτού της, διότι δεν είναι Θεός, αλλά είναι Πασχαλιά, γιατί είναι η ελπιδοφόρος βεβαιότητα, όπως σας είπα, ότι κοινή η πορεία, κοινός ο κλήρος, κοινή η απόλαυση της χαράς, της ψυχοσωματικής μας σωτηρίας στα έσχατα, όπως αυτό συνέβη και στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Ζούμε λοιπόν το ελπιδοφόρο Πάσχα της Θεοτόκου για να γευθούμε στο μέλλον αυτή την εφρόσινη αιωνιότητα, την αφθαρσία, την λύτρωση και τη σωτηρία. Αν θέλετε, η Θεοτόκος είναι το πιστοποιητικό, το διαβατήριο, το λέγει ένα τροπάριο, η βεβαιότητα, η ενυπόγραφη ιδιότητα που μας δίδεται για το μέλλον, ότι και εμείς θα έχουμε αυτήν την πορεία της ψυχοσωματικής σωτηρίας και ολοκληρώσεώς μας στα έσχατα. Τίποτα δεν μένει άχρηστο, τίποτα δεν σαπίζει, τίποτα δεν αφανίζεται, τίποτα δεν μηδενίζεται. Ψυχοσωματικά μετέστη στην άκτη στη Βασιλεία. Ψυχοσωματικά και εμείς οι όντως κτιστοί άνθρωποι θα έχουμε αυτή την εφρόσινη χαρά να γευτούμε το προσωπικό μας Πάσχα, όπως και εκείνη, στο όνομα όμως του Αναστάντος Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Κύριε Σιδηρά, όπως μας είπατε, στο Μητροπολιτικό Ναό Κομωτινής φυλάσσεται το ιερότατο εικόνισμα της Παναγίας. Τι γνωρίζουμε για αυτό και γιατί εσείς λέτε ότι θα μπορούσε να ονομαστεί Παναγία η Ελευθερώτρια? Πολύ ωραία ερώτηση. Ναι, είναι ίσως για κατά κάποιους ίσως να είναι τολμηρό, γιατί θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε Παναγία Ελευθερώτρια. Μπορούσαμε να την ονομάσουμε και Παναγία της Ελπίδος. Γιατί? Καταρχήν αυτή η εικόνα είναι η εφαίστεια εικόνα του ναού. Εφαίστεια εικόνα είναι η πρωταρχική, η αρχικοτάτη εικόνα η οποία βρίσκεται μέσα σε ένα ναό. Η κεντρική εικόνα την οποία προσκυνούν οι πάντες. Συνήθως αυτές οι εικόνες είναι οι εικόνες των Αγίων, επωνόματι των οποίων ανεγείρεται ένας ναός. Και είναι παλαιές εικόνες, θαυματουργικές εικόνες, με ιστορική, πνευματική, αρχαιολογική και λατρευτική αξία και σημασία. Αυτή η εικόνα, κατά άλλους λένε ότι είναι του 16ου αιώνα, κατά άλλους λένε ότι είναι του 17ου αιώνα. Ο Νίκος Μουτσόπουλος λέει ότι είναι του 16ου αιώνα.
είναι εικόνα η οποία έχει πολλές επιζωγραφίσεις. Δηλαδή με το πέρασμα των ετών πάνω στην αρχική μορφή ίσως να επιζωγράφιζαν πάλι μορφή της Παναγιάς. Έχει γίνει μια αναφορά ότι η πρωταρχική αγιογράφηση της εικόνος χρονολογείται κατά κάποιους μεταξύ του 1475 με 1525, συμπλήν απόκληση, κατά προσέγγιση, η πρώτη αγιογράφηση. Εκεί πάνω επικολούθησαν και άλλες με το πέρασμα των χρόνων. Σε κάθε περίπτωση οι περισσότεροι επιστήμονες βεβαιώνουν ότι είναι του 16ου αιώνος και μάλιστα του δευτέρου ημίσεως του 16ου αιώνος. Είναι πάνω σε ξύλα, τρεις σανίδες δεμένες, τρεις σανίδες παραλληλόγραμμες δεμένες, επίμικες στο σχήμα, παραλληλόγραμμο, καθέτος βέβαια, τη βλέπουμε, και είναι η Παναγία μας που ακολουθεί τον εικονογραφικό τύπο της οδηγήτριας Παναγίας. Ξέρετε, και κατά τη Βυζαντινή περίοδο και στα μεταβυζαντινά χρόνια, στην περίοδο της Οθωμανοκρατίας, εγώ που επισκέφτομαι πολλές φορές το χρόνο την πόλη επί πολλά χρόνια και έχω μελετήσει πάμπολα κείμενα ειδικών βέβαια στα θέματα αυτά, καταλήγω στην άποψη ότι ναι, μπορεί να είναι όντως της οδηγήτριας Παναγίας, γιατί ο τύπος, ο εικονογραφικός, αγιογραφικός τύπος της Παναγίας της οδηγήτριας κυρία Πασχαλίδου κυριαρχούσε και στα Βυζαντινά χρόνια και στα Μεταβυζαντινά όταν είχαμε Οθωμανική κατάκτηση. Είναι βρεφοκρατούσα η Παναγία. Προσέξτε, κάνω τη διάκριση. Η Παναγία κρατά τον Χριστό, ο οποίος έχει και μεγάλο μέτωπο, εκφραστικά μάτια, είναι φθαρμένη. Το 1981 αφαιρέθηκαν οι επιζωγραφίσεις και αποκαταστάθηκαν και τα χρώματα με τα πολύ όμορφα επίχρυσα συρρίτια στο μαφόριο της Παναγίας και του Χριστού. Βέβαια είναι φθαρμένη η εικόνα, αλλά όχι σε τέτοιο σημείο ώστε να μην μπορούμε να αντιληφθούμε τη μορφή. Θα σας πω ότι κάνω τη διάκριση λέγοντας ότι είναι βρεφοκρατούσα γιατί κρατά τον Χριστό ως μάνα, κρατά το βρέφος. Άλλο το γεγονός ότι τον ονομάζουμε βρεφοκρατούσα από το γεγονός ότι τον κρατά τον Χριστό, γιατί θα μπορούσε τον Χριστό να μην τον κρατά, να τον έχει μπροστά στην κοιλία της και να έχει ανοιχτά τα χέρια και να είναι ως σκέπη, να απεικονίζεται ως ιερά σκέπη, άλλο όνομα της Παναγίας, ή να είναι με τα χέρια ψηλά ώστε να είναι η Παναγία σε οικετευτική και προσευχητική παρακλητική στάση προς τον Ιησού Χριστό. Είναι λοιπόν η βρεφοκρατούσα Παναγία, αλλά ο εικονογραφικός τύπος είναι της οδηγήτριας, λόγω του ότι προφανώς επηρεάστηκε ο αγιογράφος από τον εικονογραφικό τύπο που κυριαρχούσε τότε. Έχει φύλλο, πολύ όμορφο φύλλο από ασίμι, το πουκάμισο που την καλύπτει, είναι αργυρή επένδυση, έτσι λέγεται, πουκάμισο. Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τελευταία ενημέρωση της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.